Το Παγκράτιο άθλημα σε σχέση με τα άλλα αθλήματα ξεχωρίζει γιατί είναι μια πλήρη μαχητική τέχνη. Έχει κλωτσιές, έχει γροθιές, έχει ανατροπές, έχει κλειδώματα, έχει και απαγορεύσεις όπως τις λέμε εμείς. Άλλα που χρησιμοποιούν περισσότερο τα πόδια. Άλλα που είναι μόνο να κάνουν ρήψεις ή να έχουν παλαιστικό μέρος. Το Παγκράτιο τα συγκεντρώνει όλα. Παγκράτιο ήταν το πιο ιερό άθλημα των αρχαίων Ελλήνων. Γι' αυτό είναι το μόνο άθλημα που πολλές φορές, αντί για το όνομα του αθλητή που νίκησε, αναφέρεται το όνομα του Δία, του αρχηγού των θεών ή του Ηρακλή. Δηλαδή, θεωρείται δηλαδή ότι κέρδισε ο Θεός δια του αθλητή. Χρειάστηκε, έτσι τους θέλουν οι μύθοι, να παλέψουν, να αντιμετωπίσουν θηρία της αρχαιότητας και να επικρατήσουν. Θεωρούνται λοιπόν τρόπον κοινά οι μυθικοί ιδρυτές του Παγκρατίου. Οι θεοί ίδρυσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προς τιμήν της Ήρας γινόταν στην Ολυμπία